Λοιπόν, είναι τώρα ο τρίτος, ο τέταρτος που μου λέει ότι να, το Facebook θα κλείσει, μήπως να πάμε στο Instagram, να πάμε στο Pinterest να... και τι θα γίνει και θα χάσουμε τα likes μας και τι πρέπει... Πρέπει να καταλάβετε κάτι, ότι ο κόσμος φεύγει από σας. Δεν βαρέθηκε το Facebook, κουράστηκε από σας. Από αυτά που, έχει, που του λέτε. Πήγε εκεί πέρα, βρήκε επιτέλους ένα κανάλι το να επικοινωνεί με τον κόσμο που θέλει αυτός. Το να αναπτύξει συζητήσεις που αξίζουν για αυτόν και είπανε όλοι, α, εκεί είναι ο κόσμος, πάμε κι εμείς εκεί πέρα, να... εκεί μπορούμε να τους πουλήσουμε. Ο κόσμος δεν θέλει να του πουλάς τίποτα. Είτε πάει στο Instagram, είτε στο Pinterest και ακολουθήσετε εσείς από πίσω και πάτε να συνεχίσετε την ίδια τακτική, θα φύγει από το Instagram, θα φύγει από το Pinterest και θα γίνεται όλο αυτό. Έφυγε από την τηλεόραση, ακολουθήσατε τον ακολουθήσετε στο ίντερνετ. Εξελίχθηκε το ίντερνετ, πάντα πάτε από πίσω και δεν αλλάζει το μήνυμά σας. Δεν είναι το κανάλι ή το εργαλείο, είναι το περιεχόμενο. Αν δεν αλλάξει το περιεχόμενο με τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο, ο κόσμος πάντα θα φεύγει. Πάντα θα αλλάζει κανάλι και πάντα θα πρέπει να τρέχετε εσείς από πίσω. Ας φύγει ο κόσμος από το Facebook. Όπου και να βρίσκεται όμως η εταιρεία, η οποία έχει αξιόλογο περιεχόμενο και σέβεται τον πελάτη του, θα συνεχίσει ο κόσμος να θέλει να είναι συνδεμένος μαζί του.